και σε άλλες πρωτεύουσες. Το Άμστερνταμ, για παράδειγμα, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Άλλο, το Άμστερνταμ σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Στα κόφη σου, αμπέγγε, κύριο Γιώργο. Μην τρελαθούμε. Δεύτερο. Στη Ρώμη είναι ανοιχτά επίσης. Υπάρχει ένας νόμος. Υπάρχει ο νόμος. Ο οποίος επιτρέπει στις τουριστικές περιοχές και το αναφέρει και αυτό έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Και ο κύριος Κροκίδης δεν παραιτήθηκε, τουλάχιστον από όσο ξέρω, για τον κύριο Γιακουμάτο, αλλά για την κυβερνητική πολιτική. Γιατί δεν είπε ο Γιακουμάτος κοροϊδεύει. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Το κέντρο της Αθήνας δεν είναι τουριστική περιοχή. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε. Κατάλαβα πώς το αντιμετωπίζετε εσείς. Να σας πω το εξής. Το Μοναστηράκι είναι ανοιχτά τα μάτια για την Κυριακή. Και στην Αθηνά. Να λοιπόν, δεύτερο, έχει να κάνει αυτό το πράγμα με τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Ακούσατε τον κύριο Γιακουμάτο προηγούμενα και αναφέρατε και ονόματα, σούπερ μάρκετ κτλ. Και εγώ σας λέω ότι το βασικό ζήτημα, ένα από τα βασικά δικαιώματα του εργαζόμενου στην ξεκούραση, δεν θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Δεν θα πρέπει να γίνει σε αυτό. Με αυτή την έννοια όμως και δύο λεπτά. Ο άλλος δηλαδή που δουλεύει στο Μοναστηράκι δεν είναι σεβαστό. Και δεύτερο, θα καταστρατηγηθούν δηλαδή τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δηλαδή δεν θα παίρνουν ρεπό την Κυριακή. Αυτό είναι παράνομο καταρχήν, κύριε Βίτσα. Είναι παράνομο. Άρα μάλλον θα προσληφθούν και καινούργοι για να λειτουργήσουν τα καταστήματα για την Κυριακή. Θα καταπολεμηθεί και η ανεργία. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Ερμού εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και τις πρώτες μέρες είχαμε μια μεγάλη, θα λέγε κανένας, προσέλευση κοινού για να κοιτάνε τις βιτρίνες και τις επόμενες Κυριακές αυτό όλο και έπεφτε. Εδώ μιλάμε για ένα γενικό μέτρο. Γενικό μέτρο. Τι εννοείται, καταστρατηγεί... Κατά πολύ. Κατά πολύ. Και επειδή τυχαίνει να μένω και κοντά, σας λέω κατά πάρα πολύ μέχρι τελείως. Δηλαδή τώρα πια αξιοποιώ άλλο το δικαίωμά του να το κρατάει και κλειστό το μαγαζί. Αλλά σας λέω το εξής, εδώ μιλάμε για ένα γενικό μέτρο, το οποίο μπορείτε να διαφωνείτε. Αλίμονο, μάλιστα θα δώσω μάχη για να έχετε και τη διαφωνία σας. Αλλά σας λέω εγώ το εξής. Αν ο καθένας πει την άποψή του για το τι βλέπει μία Κυριακή που περνάει το χρόνο, καλό είναι να γίνουν αυτά με μετρήσεις. Αυτή τη στιγμή παίρνετε ένα γενικό μέτρο, το οποίο χτυπάει, αν θέλετε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, τους εμπορευμάτων. Παίρνετε ένα γενικό μέτρο το οποίο δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού ανάμεσα στον μικρό, ο οποίος είναι αυτοαπασχολούμενος ή έχει έναν υπάλληλο και ο οποίος θα πρέπει να αυξήσει τα έξοδά του ή να δουλέψει ακόμα περισσότερες ώρες σε σχέση με τα μεγάλα καταστήματα. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη όλα αυτά μας και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, κύριε Βίτσα. Εγώ λαμβάνω υπόψη μου τα δύο γεγονότα. Πρώτο, το μικρό επαγγελματία, το μικρό έμπορο, ο οποίος δεν μπορεί να αντικαταστήσει και να ανταπεξέλθει. Το ένα ζήτημα λοιπόν. Και το δεύτερο. Και δεν μπορεί να είναι και κλειστό γιατί έχει ανταγωνισμό. Βέβαια, ένα ψευδές μέτρο, το οποίο δεν καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργό ζήτηση στην αγορά. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό πάντα θα υπάρχει, κύριε Βίτσα μου, τώρα. Δηλαδή, αν είχε λεφτά ο άλλος, κύριε Καμπουράκη, θα πήγαινε να ψωνίσει και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο. Δεν χρειαζόταν λεφτά. Αλλά υπ' αυτή την έννοια, αν είχε λεφτά η αγορά, όταν είχαμε και μια μέρα, πάνε όλα ψωνίσουν μια μέρα και τις άλλες μέρες να ξεκουράζονται. Δεν πάει έτσι. Λίγο υπερβολικό το λέω. Υπερβολικό σαν επιχείρημα. Λέω το λέω λίγο. Αυτό που εγώ έχω μια απορία για να πάμε και στο κύριο Μαργαρίτη, γιατί δεν κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις να πείτε κάτσε να δούμε, 6 μήνες είναι αυτή, να δούμε πώς θα πάει, να γίνουν μετρήσεις και μετά το καταργήσουμε. Δηλαδή, αν βγείτε εσείς στην κυβέρνηση. Πάλι στην κλασική ερώτηση φτάνουμε. Θα το πάρετε πίσω, θα τα κλείσετε πάλι τα μαγαζιά. Δεν θα λάβετε κάποια στοιχεία. Αν τα στοιχεία που θα δείτε είναι ότι είναι καλύτερα να είναι ανοιχτά, δεν τα αφήσετε ανοιχτά. Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να προστατεύσουμε τους 1,5 εκατομμύριο ανέργων, τους ανθρώπους που είναι εξαθλειωμένοι κτλ. Αλλά συγχρόνως θα πάρουμε και τέτοια μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Με τις θέσεις εργασίας. Για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα χρειαστεί και έτσι αυτό θα εφαρμόσουμε εμείς ένα μεγάλο σχέδιο ανάπτυξης και προστασίας. Και ένα μεγάλο σχέδιο δημόσιων επενδύσεων. Δεν γίνονται θέσεις εργασίας παίρνοντας κατασταλτικά στα δικαιώματα των εργαζομένων μέτρα. Κύριε Μαργαρίτη, ποια είναι η θέση δική σας για να πάμε τώρα, θα δούμε το. Ίσως αναφέρεται αμέσως ο κύριος Βίτσας στο πρωτοσέλιδο των νέων που αποκαλύπτουν ότι επεξεργάζεται η κυβέρνηση ένα σχέδιο
για τις απεργίες, για τα lockout, παραθέτει δηλαδή παλιές σκέψεις, κύριε Βίτσα, δεν ξέρω αν το είδατε. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσφύγει αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη, το έχω δει το κείμενο. Και δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για το σχέδιο που επεξεργάται στο επόμενο χρονικό διάστημα, για χτύπημα των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΗ. Έχουμε την πολιτική επιστράτευση της ΓΕΝΟΠ των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Έχουμε 6 πολιτικές επιστρατεύσεις τα 3 τελευταία χρόνια, από τις 12 που έχουν γίνει συνολικά από το 1979 και μετά. Υπάρχει, πώς να το πω, μου θυμίζει το βιβλίο του Τζακ Λόντον, αν δεν κάνω λάθος, Σιδερένια Φτέρνα, με αυτή τη λογική. Σιδερένια Φτέρνα με τους υποπρολετάριους στο Λονδίνο. Με αυτή τη λογική πάει να λειτουργήσει η κυβέρνηση. Κύριε Μαργαρίτη, μισό λεπτό για να κάνουμε ένα κύκλο, να τελειώσουμε το θέμα με τις κυβερνήσεις. Πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις με μειοψηφίες. Με μειοψηφίες λαμβάνονται αποφάσεις. Εδώ, χωρίς βεβαίως να έχω δει αυτό το σχέδιο.